Μεγάλη Παρασκευή, η κορύφωση του θείου δράματος. Με βαθιά κατάνοιξη, οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη ακολουθούν τη λιτάνευση των πέντε επιταφείων που για πρώτη φορά συναντώνται στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι επιτάφοι, πέντε θα είναι συνολικά. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Η πομπή των επιταφείων ξεκίνησε από τη Μητρόπολη, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, ο οποίος με αφορμή την επίθεση που είχαν δεχθεί μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πριν από δύο μήνες από δεκάδες άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους, έστειλε μήνυμα κατά της βίας. Μια πλατεία που κατακλείστηκε από τη βία. Και να που σήμερα έρχεται αυτή η σύναξη με εκείνον που είναι προεξάρχον, ο Χριστός που βρίσκεται μέσα στον τάφο, να μας παρουσιάσει έναν Θεό ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη βία. Γέμισε Αριστοτέλους με κατάνοιξη, συγκίνηση από τους Θεσσαλονικείς και από τους επισκέπτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά η Θεσσαλονίκη σήμερα έστειλε ένα δικό της μήνυμα. Είναι μια δράση η οποία ενισχύει τη θρησκευτικότητα. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βυζαντινή ταυτότητα που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης, που είναι που ιδιαίτερα έντονη. Σε κλίμα κατάνοιξης πραγματοποιήθηκε και η περιφορά του επιταφείου της Μητρόπολης Αθηνών χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Στο τέλος, η αγάπη θα νικήσει, ακόμη και τον θάνατο. Γι' αυτό δεν απελπιζόμαστε. Ελπίζουμε και έχουμε κουράγιο ως έθνος, αλλά περισσότερο ως χριστιανοί και ως εκκλησία. Με εκατοντάδες αναμένες δάδες, οι ψαράδες στολίζουν τις πολεμίστερες του λιμανιού της Ναυπάκτου για να υποδεχθούν τους δύο επιταφείους των ενοριών της πόλης. Οι επιτάφοι κατευθύνονται προς το ενετικό λιμάνι της πόλης, εκεί όπου τους περιμένουν εκατοντάδες πιστοί. Αυτό που ξεχωρίζει είναι ο φλεγόμενος σταυρός που κρέμεται στην είσοδο του λιμανιού. Μόλις αναχωρούν οι επιτάφοι, αμέτρητα πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό. Λίγα λεπτά πριν από την έξοδο του επιταφείου από την Εκκλησία της Παναγίας στον πύργο της Σαντορίνης, οι νέοι του χωριού ανάβουν τα χιλιάδες στενεκεδάκια που έχουν τοποθετήσει στις ταράτσες και τις αυλές των σπιτιών. Τα τενεκεδάκια που περιέχουν ροκανίδια και παραφίνι παραμένουν αναμένα μέχρι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Στο καμίνι της Σίδρας για άλλη μια χρονιά έγινε η περιφορά του επιταφείου με την πομπή να περνά από τα γραφικά καλλιντερίμια του νησιού και να καταλήγει μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα κατέληξε και η πομπή του επιταφείου της Παναγίας της Γιάτρησας στο Λουτράκι. Οι βάρκες που τον συνόδευαν φώτιζαν την τελετή με πυρσούς. Εκατοντάδες πιστοί, ψαλώντας εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, ακολούθησαν την περιφορά του επιταφείου μέσα στη θάλασσα στο καστράκι της Νάξου. Τρεις επιτάφοι συναντήθηκαν στο παλιό και γραφικό λιμάνι της Μύρινας Λίμνου. Οι πιστοί ακολούθησαν με κατάνοιξη και σεβασμό την περιφορά υπό τους ήχους της μπάντας. Χιλιάδες γιαννιώτες αλλά και επισκέπτες κατέκλυσαν τους ιερούς ναούς της πόλης και ακολούθησαν την περιφορά των επιταφείων. Με σαντούρια, βιολιά, τρομπόνια και ραψοδίες του Ούγγρου συνθέτη Φραντς Λίστ συνόδεψαν τον Αθωστόλη στο επιτάφιο, οι λίγοι κάτοικοι στον ορεινό ασώματο στη Μυτιλίνη. Σε κλίμα κατάνοιξης έγινε και η περιφορά του επιταφίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, την Ερμού Πολιτισσήρου.